καλύτερα ήταν πέρυσι. Την αγωνία τους εκφράζουν επαγγελματίες της εστίασης στο Ρέθυμνο, που εν μέσω κορύφωσης της τουριστικής σεζόν βλέπουν τους τουρίστες με τα κιάλια, όπως λένε, στη βάση όχι ότι δεν κυκλοφορεί κόσμος, αλλά ότι αυτοί που κυκλοφορούν δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, ποιότητα. Τι να το κάνω εγώ αν περνάνε από εδώ 500. Δώρον άδωρον. 500 δεν κάνουν 10. Η κίνηση πάει μέτρια. Δεν είναι και τόσο καλά, είναι λίγο πεσμένος ο κόσμος, δεν έχει χρήματα. Ο κύριος Δημήτρης Καργάκης, ιδιοκτήτης εστιατορίου, εξηγεί ότι οι παραγγελίες που ξεφεύγουν πέρα από μια μερίδα πατάτες, ένα τζατζίκι, μια σαλάτα και το πολύ και ένα μουσακά, είναι ελάχιστες. Ξεκαθαρίζοντας ότι με τέτοιο τουρισμό που μέχρι σήμερα επισκέπτεται το Ρέθυμνο, οι ανάγκες τους και κυρίως οι οφειλές εν ώψη το χειμώνα, μάλλον δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν. Είναι τη σαλάτα, τη σούπα, του σατζικατιού. Και τα τι αυτά, πατάτες τηγανιτές, πρώτο φαΐ, μουσακά, αυτά είναι τα ντόπια φαϊτά που τρώνουμε τώρα τελευταία, γιατί μας έχουν βάλει στη δίαιτα. Άμα τώρα από αυτά τα έξοδα βγάλεις εσύ ρεύμα, τα νερά, τηλέφωνα, να δούμε πώς θα φας το χειμώνα. Δουλεύουμε 3 μήνες για να πληρώνουμε 12. Ενίκια ακριβά, ρεύματα ακριβά, νερά ακριβά και τα τι αυτά. Το φαϊτό μας δεν φτάνει ούτε να φάμενε. Όποιος έχει μεγάλη οικογένεια, ξέχασε τον. Θα πηγαίνουμε στην εκκλησία, στη Μεγάλη Παναγία να τρώμε. Στο λιμάνι του Ρεθύμνου και στα στενά της παλιάς πόλης, όπως τονίζουν, κυκλοφορούν τουρίστες και τα Σαββατοκύριακα η κίνηση ενισχύεται και από τους κριτικούς επισκέπτες. Όμως σε καμία περίπτωση η ποιότητα του τουρισμού και κυρίως τα έσοδα δεν έχουν σχέση με το καλοκαίρι του 2022, που ήταν σαφέστατα καλύτερα, όπως τόνισε και ο Άγης Τζεντάκης, ιδιοκτήτης Κρεπερί, που ελπίζει ότι ίσως το επόμενο διάστημα αλλάξει αυτή η εικόνα. Άμα συγκρίνουμε τέτοια εποχή πέρυσι, ήταν πάρα πολύ καλύτερα πέρυσι, γιατί ο κόσμος είχε μετά το COVID 2 χρόνια που είχαν μπει όλοι μέσα στα σπίτια τους. Το ήθελε όλος ο κόσμος και ήρθαν όλοι για διακοπές. Τώρα δεν είναι το ίδιο. Πάνε και στην Τουρκία, λογικό. Δύσκολα είναι πάντως.